Δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Για πρώτη φορά από την έναρξη πανδημίας είχαμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Ρεκόρ. 106 χτες. Σύνολο τις τελευταίες 10 ημέρες έχουμε υπερβεί τον αριθμό 730. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα κύματα. Τώρα έχουμε το εμβόλιο. Πριν δεν είχαμε το εμβόλιο. Και αυτός είναι ο λόγος που αναλογικά οι νοσηλίες και οι απώλειες, αν και δυστυχώς πολλές, δεν αντιστοιχούν στα κρούσματα. Θυμίζω ότι παλαιότερα είχαμε 15-20 κρούσματα, ένα ποσό 3-4 άτομα, ένα 15-20% ερχόταν να νοσηλευτούν μετά από κάποιες ημέρες. Τώρα, ενώ έχουμε 700 άτομα, έχει μειωθεί ο αριθμός των αυτών που θα χρειαστούν νοσηλεία επειδή θα νοσήσουν βαριά. Είναι γεγονός ότι μεγάλη πλειοψηφία αφορούν παιδιά. Παιδιά ηλικίας 12 ετών και πάνω. Και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται νοσηλείες, χωρίς να σημαίνει ότι ένα μικρό ποσοστό και από αυτούς μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτούν και να κάνουν επιλογές της νόσου. Άρα λοιπόν πρέπει να προστατευτούμε. Απλά και μόνο τα κλειδιά για να μπορέσουμε να βγούμε από την πανδημία, να την περιορίσουμε, είναι τρία. Πρώτα απ' όλα ο εμβολιασμός είναι μια τελευταία ευκαιρία η δύσπιστη, οι επιφυλακτικοί να επανεξετάσουν τη θέση τους και να προβούν σε εμβολιασμό. Μετά η τρίτη δόση, η αναμνηστική δόση για αυτούς που ήδη έχουν εμβολιαστεί. Πρέπει οπωσδήποτε να την κάνουν. Και τέλος, αυτό που λέγαμε συνέχεια, τα μέτρα ατομικής προστασίας. Μάσκες σε εσωτερικούς χώρους οπωσδήποτε και όπου υπάρχουν συνωστισμοί σε εξωτερικούς χώρους. Και φυσικά αποστάσεις πάνω από 2 μέτρα και συχνό πλύσιμο χεριών. Αυτή τη στιγμή έχουμε 17 νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες και 3 διασωληνωμένους. Έχουμε αυξηθεί. Και αν περιμένουμε να τηρηθούν οι ποσοστώσεις που λέει η στατιστική, λογικά περιμένουμε περί τα 40 άτομα με τα μέχρι τώρα κρούσματα να χρειαστούν νοσηλεία. Το παρήγορο της υπόθεσης είναι ποιο? Ότι ενώ χτες μπήκανε 8 νέοι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία, ταυτόχρονα βγήκαν 5. Μόνο ένας είναι εμβολιασμένος, όλοι οι υπόλοιποι είναι ανεμβολιαστοί. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι αυτή είναι πανδημία ανεμβολίαστων. Και όσο πιο γρήγορα το κάνουμε το εμβόλιο, τόσο περισσότερο προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους οικείους μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας. Δυστυχώς σήμερα πέθανε και ένας συμπολίτης μας από... Δυστυχώς, τον χάσαμε. Mm-hmm. Σήμερα το πρωί. Το πρωί σήμερα, μάλιστα. Συνολικά τα θύματα από την έναρξη πανδημίας είναι 84 και το τελευταίο χρόνο είναι 53. Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους που τέθηκαν σε εφαρμογή το Σαββάτο που μας πέρασε και τους εκτεταμένους ελέγχους που γίνονται, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση των ραντεβού για εμβολιασμό από ανθρώπους που μέχρι πρότινος ήταν ανεμβολίαστοι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι θεραπείες, οι νέες μέσω φαρμάκων σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα εμβόλια. Και όπως λένε στην ιατρική, είναι καλύτερα κάτι να το προλαβαίνεις παρά να χρειαστεί να το θεραπεύσεις. Αυτό λοιπόν μπορεί να προσφέρει το νέο αντιγυϊκό φάρμακο που έχει εγκριθεί στη Μεγάλη Βρετανία, είναι να μειώσει κατά 50% περίπου την πιθανότητα να χάσει κάποιος τη ζωή του. Άρα λοιπόν παραμένει το ισχυρό όπλο για όλους μας ο εμβολιασμός. Μάλιστα τη Δευτέρα από τα πολλά ραντεβού εξαντλήθηκαν και τέτοια. Από τα πολλά ραντεβού εξαντλήθηκαν τα εμβόλια όλα και
φέραμε με την πτήση περίπου 2.500-2.360 δόσεις. Άμεσα. Προκειμένου να ικανοποιήσουμε συνέγγες. Πρέπει να ξέρετε κάτι. Οι δόσεις έχουν χρονικό περιθώριο λήξης. Δεν μπορείς να τον κρατάς σε θερμοκρασία μείον 8 με μείον 10 όταν είναι η κανονική θερμοκρασία στο σημείο είναι 70 βαθμούς. Είναι υπολογισμοί πόσες μέρες κρατάνε. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε τόσα όσα είναι οι ανάγκες να μην χρειαστεί να πετάξουμε δόσεις. Και αυτό κάναμε. Τώρα βέβαια με τη ζήτηση που υπάρχει σίγουρα θα υπερκαλυφθούν. Και διαρκώς το παρακολουθούμε και κάνουμε νέες παραγγελίες και από το Υπουργείο και από την υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με αυτό. Άρα έχουν ανέβει κατά πολύ εμβολία. Πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή πλέον έχουμε τριψήφιο νούμερο εμβολιών. Σήμερα αν δεν απατώμε είναι γύρω στα 270.